Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Παρασκευή, 8 Απριλίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άρτσαν Αρθράκης. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία σχετίζεται με την πολιτική επικαιρότητα. Για διαβουλεύσεις με τους ανωτέρους τους που αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των θεσμών. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, οι εκπρόσωποι μετέβησαν στις Βρυξέλλες για να ενημερώσουν τους επικεφαλείς τους σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και το περιεχόμενο του ελληνικού πακέτου. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς διακόπηκαν για 24 ώρες. Indeed, the mission chiefs are in Brussels today to attend the Eurogroup working group discussions on Greece, as has long been foreseen, and they will return later today to Athens. Meanwhile, the rest of the teams are taking forward discussions in Athens. They need to reform. They need to look at their pension scheme, which is going right into the wall as it is structured at the moment, and they know it. The Europeans have to be sensible about how much debt burden a country can carry going forward, and whether it's by way of extension of maturities, of reducing the interest rates. The burden of that debt needs to be reduced for the country to actually continue. Πίσω στα δικά μας τώρα, στα αρχικά θέματα που αφορούν στους πρόσφυγες, οι οποίοι αρνούνται να μετακινηθούν από το λιμάνι του Πειραιά. Μια νέα επιχείρηση λοιπόν αποσυμφόρησης του λιμανιού βρέθηκε σε εξέλιξη το πρωί, με λιμενικούς και μεταφραστές να προσπαθούν να πείσουν πρόσφυγες και μετανάστες να μεταφέρουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην Μαλακάσα και την Μαθία. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι πρόσφυγες αρνήθηκαν να μετακινηθούν από το σημείο, στοιχείο το οποίο οφείλεται εν μέρει και σε φυλάδια αλληλέγγυων που διακινούνταν μυστικά και ζητούσαν από τους πρόσφυγες να μην μετακινηθούν από το σημείο. Στόχος των αρχών ήταν οι Αφγανοί να μεταφερθούν στη Μαλακάσα και οι Σύριοι στην Μαθία. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, δεν είναι κέντρο φιλοξενίας. Η μετακίνησή τους ήταν υποχρεωτική. Αυτό λέγανε λοιπόν. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι πρόσφυγες άρχισαν να διαμαρτύρονται, να φωνάζουν ανοίχτε τα σύνορα. Έχουμε κουραστεί. Πολλοί, όπως είπες και εσύ, πραγματικά δεν είναι διατεθειμένοι να φύγουν. Άλλοι διαμαρτύρονται για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης, όπως λένε, στα κέντρα φιλοξενίας. Οι περισσότεροι παραμένουν στις σκηνές τους χωρίς να έχουν τη διάθεση να μετακινηθούν. Ωστόσο, πριν από λίγο, από την πύλη Ε1 έφυγαν δύο πούλμαν με οικογένειες Ήρων για τη δομή φιλοξενίας στον Άγιο Ανδρέα και ένα δεύτερο πούλμαν για το κέντρο φιλοξενίας στις Θερμοπύλες, ενώ άλλο ένα λεωφορείο έφυγε πριν από λίγο επίσης σχεδόν άδειο από την πύλη Ε2 προς τη Μαλακάσα. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να δούμε λεπτομέρειες που αφορούν σε μία εκδήλωση που σχετίζεται με τις ποινικές προεκτάσεις του πολιτικού εγκλήματος, με διοργανωτή τη μη κομματική κίνηση φοιτητών Ανεξάρτητη Νομική Κομωτινή ΑΝΟΚ. Ο μιλητής αυτής της εκδήλωσης που έχει ως θέμα τις ποινικές προεκτάσεις του πολιτικού εγκλήματος είναι ο γνωστός ποινικολόγος, ο κ. Φραγκίσκος Ραγκούσης, μαζί με τον κ. Παναγιώτη Κάση, δικηγόρο ποινικολόγο Αθηνών. Εμείς έχουμε τη χαρά απόψε και την τιμή να φιλοξενούμε τον κ. Ραγκούση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, να τον καλησπέρισουμε. Κ. Ραγκούση, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, να είστε πάντα καλά, για την ποιότητα και την ευαισθησία της προσεγγίσεως των θεμάτων. Εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνομιλώ και να ενημερώνω τον κόσμο σας. Και για μας θα πρέπει να πούμε ότι ισχύει το ίδιο και μάλιστα σε περιόδους που φαίνεται ότι και το πολιτικό έγκλημα έχει μία πάντοτε αναφορά και ποινική αναφορά και στη χώρα μας. Ίσως θα πρέπει να δούμε την εξέλιξή του, όπως και εσείς πολλές φορές ίσως να επισημαίνετε και να τονίζετε, μετά και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά ίσως και περισσότερο και μετά την μεταπολίτευση. Πού θα εστιάζατε ίσως την προσέγγιση σας, κύριε Ραγκούση, αναφορικά με το πολιτικό έγκλημα στο χώρο και στο χρόνο και ειδικότερα στο σήμερα? Θα έλεγα ότι ενώ τα συντάγματα και η ένομη τάξη πλούσια παραδέχεται στη θεωρία το πολιτικό έγκλημα, το αναδεικνύει, το στολίζει, νιώθει περήφανη που το περιλαμβάνει στις συνταγματικές της διατάξεις, αντίθετα συρρυκνώνεται, αφυδατώνεται, εξαφανίζεται, καθίστατο μεγάλος άγνωστος, ο υποδιωγμών νομικός όρος στην πράξη. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι οι περιπτώσεις που τα δικαστήριά μας δέχθηκαν, και αυτά όχι στα ακροατήρια, όχι με αποφάσεις αλλά με βουλεύματα, περιπτώσεις
πολιτικού εγκλήματος και αυτό σε υποθέσεις οι οποίες δεν αφορούσαν την εσωτερική ένωμη τάξη αλλά τη διαδικασία εκδόσεων. Θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση στις μέρες μας γιατί τέτοιες έννοιες όπως είναι το πολιτικό έγκλημα αναδεικνύονται και κυρίως σε περιπτώσεις και αν θέλετε κοινωνικών κρίσεων. Άρα τα δεδομένα τα σημερινά είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, να δούμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν τους εαυτούς των πολιτικούς κρατούμενους, γιατί αρνείται ακόμα και το Υπουργείο να πει ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι σήμερα, είναι απλώς κακοποιοί. Και παρόλα αυτά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι προοδευτικοί. Έχουν τιμήσει τη νομική επιστήμη, έχουν θα έλεγα μια φιλελεύθερη δημοκρατική θέση. Παρόλα αυτά όταν μιλάμε για πολιτικό έγκλημα, εκεί είναι ο απαγορευμένος καρπός, ο καρπός της αμαρτίας, που κανείς νομικός δεν πρέπει να αγγίζει αν θέλει να διατηρεί, αν θέλετε, την αυτοτέλειά του πάνω στην κριτική που γίνεται έντονα όλα αυτά τα χρόνια. Την αυτοτέλεια και την επαγγελματική ταυτότητα πολλές φορές. Ακριβώς γι' αυτό μίλησα με ευαισθησία που θα προσεγγίζετε την επαγγελματική ταυτότητα, γιατί ξέρετε, μιλώντας 10-12 χρόνια τώρα μέσα σε αίθουσες εκεί που λέμε ότι γίνονται τρομοδίκες, εκεί που γίνεται δίκες συνέχεια αντιεξουσιαστών κλπ, το πολιτικό έγκλημα τίνει να δημιουργήσει μια στοχοποίηση των δικηγόρων οι οποίοι προσπαθούν να το περάσουν. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι η συζήτηση μπαίνει. Και όταν θα επισκεφθώ αύριο την ωραία πόλη σας, δεν είναι για να πούμε κάποια πράγματα και να ενημερώσουμε νομικά ή αν θέλετε να δούμε τις εξελίξεις μέσα από ξερά νομικά κείμενα, έστω και αν είναι, έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Ξέρετε τι είναι? Είναι μια χημεία, είναι μια δύναμη η οποία αναβλύζει από εκείνους που συνομιλούν. Γιατί? Γιατί σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζονται, θέλουν να μπουν στο παιχνίδι, θέλουν να δουν τις προεκτάσεις, θέλουν να δουν ποιοι είναι αυτοί οι ανένταχτοι οι οποίοι υπακούν σε μια θεωρία πολιτικής ανυπακοής. Όλα αυτά είναι μια, αν θέλετε, ηθική αιμοδοσία του ομιλούντος και αυτών που τον ακούνε, που θα προβληματιστούν, που θα του πούνε κάποια ερωτήματα, που ίσως αντιδράσουν σε αυτά που λέει. Αυτή λοιπόν η κοινή ενότητα, η ενότητα που αναπτύσσεται είναι η ηθική αιμοδοσία που χρειαζόμαστε όλοι τις ημέρες και που λείπει προφανώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με την αφορμή έτσι αυτή μέσα στις κουβέντες, πολύ απλά αλλά από καρδιάς, ποια κατά την άποψή σας είναι η αιτία της πολιτικής βίας όπως αυτή φαίνεται να αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια? Είμαστε μια χώρα που θα χαρακτήριζα έχει τρομοκρατία, αν και ο όρος αυτός για μένα δεν είναι δόκιμος και δεν το χρησιμοποιώ στα δικαστήρια. Θα έλεγα αντιεξουσιαστικός αγώνας. Είναι ακριβώς, αν θέλετε, οι κοινωνικές παρεκκλήσεις, αυτές οι οποίες καταδικάζουν, αυτές που περιθωριοποιούν, γεμίζουν και αναβλύζουν πολλές φορές μια επιθετικότητα, ακραία ίσως, ακραία, έγκλημα βεβαίως, αλλά είναι και ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε, ξέρετε, να αρνηθούμε. Με το να σταματάμε πολλές φορές το αίμα και να μην κοιτάμε το μελάνι, χάνουμε την ουσία ενός κοινωνικού φαινομένου, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε όσο δεν μπορούμε να απομονώσουμε εκείνους που είναι οι πραγματικοί αίτιοι και οι γενεσιουργοί λόγοι της τρομοκρατίας, της αντιεξουσιαστικής δράσης, όπως θέλετε το λέτε. Τώρα, υπάρχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλος λόγος την τελευταία δεκαετία, σας θα το προσδιορίσω, όπου έχουμε και τα μεγαλύτερα γεγονότα που φορούν στην εξάρθρωση της τρομοκρατίας, όπως αποτυπώνεται στον εκπεφρασμένο λόγο, είτε στον τύπο ή στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Υπάρχει ένας σχετισμός λοιπόν μεταξύ ποινικών, όπως λέγεται,
και τρομοκρατών, δηλαδή ποινικών εγκληματιών και τρομοκρατών. Γύρω από αυτό, ποια είναι η άποψή σας, κύριε Ραγκούση? Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες μέσα στην κατασκευή τους πολλές φορές θέλουν να απομειώσουν από πλευράς, αν θέλετε, μιας σκοπιμότητας, θέλουν να απομειώσουν τον ένοπλο αγώνα. Άρα προσπαθούν να εμφανίσουν ότι κοινό έγκλημα και τρομοκρατία είναι δύο αδελφάκια τα οποία πηγαίνουν μαζί, ότι κάνουν ληστείες και πολλές φορές βγάζουν και κάποια τσιτάτα. Δεν είναι έτσι. Οι πράξεις οι οποίες μπορούν να αφορούν, δηλαδή εκρήξεις, ληστείες, κλοπές οι οποίες γίνονται με πολιτικά κίνητρα. Αυτή είναι η διαφορά του κοινού εγκλήματος από το πολιτικό έγκλημα. Η αστυνομία πιστεύει ότι άμα τα βάλει σε μια κουτάλα όλα και τα ανακατεύει, ότι θα δημιουργήσει αρνητικά αισθήματα στους τυχόν υποστηριχτές τέτοιων οργανώσεων, σε εκείνους που πολλές φορές με την παρουσία τους, με την ανοχή τους, με τα γραμματά τους, με τις κινητοποιήσεις τους, έρχονται και στέκουν αλληλέγγυοι σε τέτοιες, αν θέλετε, ακραίες βέβαια, αλλά υπαρκτές μέσα στο κοινωνικό σύνολο εκδηλώσεις που χαρακτηρίζει η ένωμη τάξη ως τρομοκρατικές. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να δούμε λιγάκι τις ποινικές ίσως προεκτάσεις. Παίρνω αφορμή από την εκδίκαση της υπόθεσης 17 Νοέμβρη και έχω ίσως εκεί να θυμηθώ, να θυμηθούμε και με την δική σας συνδρομή το γεγονός ότι είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος σχετικά με την αποτύπωση, την τηλεοπτική αποτύπωση, την βιντεοσκόπηση των ειδικών αυτών και αν και κατά πόσον τελικά αυτό θα ήταν εφικτό, επιθυμητό και υπήρξε και πολύ μεγάλη γραφή επιστημονική γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν. Από τότε μέχρι τώρα τι είχε αλλάξει γενικότερα, τι είχε αλλάξει στην σκέψη αλλά και στην αντιμετώπιση ή την προβολή όλων αυτών των διαδικασιών από τον Έλληνα ποινικό νομοθέτη ή ακόμη και σε δεύτερο χρόνο ποια είναι η προβληματική η οποία ανισκύπτει σχετικά με το ποινικό δίκαιο, με το ποινικό δικονομικό δίκαιο και το πολιτικό έγκλημα. Όπως και εσείς το προσδιορίσατε όμως με τον ορισμό που δώσατε. Το πολιτικό έγκλημα είναι άγνωστο στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Σωστά. Όπως σας ανέφερα. Αντίθετα θα έλεγα για την δημοκρατία θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα. Όσο πάει, μα εκεί είναι όπως οι μεγάλες προεκτάσεις του. Έτσι, δηλαδή ο πολιτικός εγκληματίας μπορεί να τύχει και να ενταχθεί σε αμνηστία. Δεν εκδίδεται, ούτως ή άλλως με το Σύνταγμα του 1975 έχει σταματήσει αυτό. Και βέβαια δικάζεται θα έπρεπε να δικάζεται, εφόσον χαρακτηρίζεται το έγκλημά του και η δίωξη ήταν πολιτικό έγκλημα, από τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Εδώ λοιπόν έρχονται οι δικαστές, αλλά και οι ενώσεις και η θεωρία και λένε ότι αυτό θα ήταν μια αποθάριση των ενόρκων σκληρούς, αν θέλετε, εγκληματίες όπως είναι οι τρομοκράτες, να τους καταδικάσουν. Άρα να εμπιστευτούμε τους δικαστές, τους επαγγελματίες δικαστές, αυτή είναι η καραμέλα. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, τόσες αναθεωρήσεις του Συντάγματος και μια τέτοια, αν θέλετε, θέση, γιατί εξακολουθεί και σήμερα στο άρθρο 97 του Συντάγματος να υπάρχει η πρόβλεψη για το πολιτικό έγκλημα? Άρα έχουμε μια διγλωσία και φοβίες ότι αν βάλουμε το πολιτικό έγκλημα μέσα στο μεικτό ορκωτό θα το διαφημίσουμε. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της 17 Νοέμβρη που σωστά παρατηρήσατε ότι εκεί πέρα είχε απαγορευτεί η βιντεοσκόπηση. Υπήρχαν βέβαια δημοσιογράφοι κλπ. Από τότε μέχρι σήμερα θα έλεγα ότι ο νόμος σκληραίνει, ο 29-28 περνάει από μεταλλάξεις, είναι σαν του προκρούστη το κρεβάτι και την κολυβήθρα του Σιλάμ. Ό,τι βολεύει τη συγκεκριμένη στιγμή το νομοθετούμε. Έτσι έχουμε μια σκλήνηση, αύξηση των ποινών, δόθηκαν μάχες ολόκληρες, θα το θυμάστε, να σταματήσουν οι φυλακές τύπου Γάμα, όπου έπρεπε οι τρομοκράτες να φυτευτούν μέσα στο τσιμέντο και να πάψουν να υπάρχουν. Αν δεν ανέπνεαν τύπου Μπάιντεν Μάιχοφ θα ήταν και καλύτερα ακόμα. Αυτά βέβαια κατέρευσαν μέσα σε μια
διαδικασία κοινωνικής πίεσης, όχι ανέμακτης πάντα, αλλά η στάση έχει σκληρύνει. Το αστικό καθεστώς φοβάται τον πολιτικό του αντίπαλο, φοβάται τον πολιτικό εγκληματία, ο οποίος έχει οπωσδήποτε σκληρές ποινές, κακουργηματικές. Αλλά αυτό το φωτοστέφανο, ότι είναι ένας αντιεξουσιαστής, δεν το δέχεται. Έτσι καταλήξαμε και είναι κατάδια να δεχόμεθα ότι το πολιτικό έγκλημα μόνο στους φετεριστές της εξουσίας μπορεί να λάβει. Δηλαδή όταν έχουμε περιπτώσεις εσχάτης προδοσίας, όπου και ο Άριος Πάγος με το μαγικό ραβδί του άγγιξε τις έννοιες αυτές, αν θέλετε προσέθεσε μια μαύρη σελίδα στους χαρακτηρισμούς αυτούς. Μάλιστα. Κύριε Ραγκούση, νομίζω ότι είναι χρήσιμη και δηλωτική χαρακτηριστική η συνέντευξη. Θέλω να πιστεύω για το τι θα επακολουθήσει αύριο μέσα από μια πολύ ζωηρή συζήτηση, διότι πρόκειται για πολύ σύγχρονο θέμα άμεσου εγκληματολογικού και ποινικού ενδιαφέροντος. Σας περιμένουμε λοιπόν με αυτή την τοποθέτηση και αυτές τις σκέψεις στην Κομωτινή. Σας καλωσορίζουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα για από κοντά να θέσουμε και περισσότερα ερωτήματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θερμά ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και εμείς για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Καλά, ευχαριστώ. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο εδώ και δύο μέρες έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά στα του οίκου μας, του δημοσιογραφικού οίκου, όχι του δικού μας, αλλά ευρύτερα της χώρας μας. Αφορά στην λειτουργία της ΕΣΥΑ και στην διαγραφή μελών της ΕΣΥΑ, καθώς για την τοποθέτησή τους, και μάλιστα δημοσιογράφων τηλεοπτικών μέσων, για την τοποθέτησή τους κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος. Έχει γίνει ιδιαίτερη αναφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι διαγραφές αφορούσαν ακόμη και δωδεκάμηνο, όπως παρακολουθήσαμε ήδη. Σχετίζονται με πρόσωπα, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα προβεβλημένα τηλεοπτικά, καθώς είναι και οι παρουσιαστές κεντρικών δελτίων ειδήσεων των αθηναϊκών μέσων. Όμως, είναι αυτές οι διαγραφές τελικά χρήσιμες ή πόσο σωστή ήταν η εποχή για την οποία αποφασίστηκαν? Ο Γιάννης Σιδηρόπουλος, νομίζω από χτες, ήδη φιλοξενεί έχει γράψει ένα άρθρο το οποίο φιλοξενείται στο TVXS και παράλληλα στο xanthi2.gr. Να τον καλησπέρισουμε για ακόμη μια φορά. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πράγματι είναι μια υπόθεση αρκετά περίεργη, με αρκετές απόψεις από διάφορες πλευρές. Αυτό που μπορούμε να πούμε, επικαλούμενος όχι μόνο την δημοσιογραφική, αλλά και την ιδιαίτερα τη συνδικαλιστική μου ιδιότητα ναι, γύρω αυτό το θέμα, είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο θέμα. Καταρχάς, προφανές είναι, το έχω εκδηλώσει και γραπτός, ότι εκφράζω και εγώ την, νομίζω ότι και ο περισσότερος, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει την αντίθεσή του. Αλλά ο καθένας με την δική του έτσι οπτική. Να διευκρινίσουμε και εκφράζω την διαφωνία μου, γιατί τις θεωρώ πρώτον αχρίαστες και δεύτερον σε λανθασμένη εποχή, και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Αλλά να διευκρινίσουμε γιατί παραπέμπονται. Δεν παραπέμπονται όπως πολύ ανέξοδα και εύπεπτα κάποιοι αναφέρουν λόγω των απόψεων τους, και δεν νομίζω ότι ξημέρωσε η μέρα που κάποιος ακόμα και σε ένα όργανο όπως η ΕΣΥΑ, που έχει δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική, θα μπορούσε να παραμερίσει την ελευθερία του τύπου κάποιον για τις απόψεις του ή να τον τιμωρήσει επειδή τις εκφράζει δημοσίως. Κατηγορήθηκαν, παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό όργανο, ναι, με το ερώτημα της διαγραφής, κατηγορούμενοι, εντάξει δεν είναι ποινική υπόθεση, είναι πειθαρχική, αλλά με το ερώτημα της, με το κατηγορητήριο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, της προσπάθειας χειραγώγησης. Και είναι, νομίζω, πολύ διαφορετικό όλο αυτό και ενδεχομένως έχει και βάση, αν το εκφράζουμε κάπως έτσι. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη και όλοι έχουν μια άποψη. Υπάρχουν και μέσα ενημέρωσης σε όλους τους χώρους που είναι και στρατευμένα σε πολιτικούς χώρους ή μέσα ενημέρωσης που είναι στρατευμένα πίσω από, ξέρω εγώ, οπαδικά συμφέροντα, ακόμα και αυτό υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Κατηγορήθηκαν για μια εκτεταμένη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ενδεχομένως αυτό
έχει κάποια βάση, αλλά το θεωρώ απολύτως άστοχο σε αυτήν την περίπτωση και γι' αυτό και η ΕΣΥΑ δέχτηκε και κάποιες κατηγορίες ότι εξυπηρετεί κάποια πολιτική σκοπιμότητα. Νομίζω δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα, είναι μια δική της αποκλειστική αδυναμία να χειριστεί μια κατάσταση. Γιατί τώρα, γιατί στις συγκεκριμένες απόψεις, γιατί το συγκεκριμένο θέμα ίσως την ξύπνησε από χειμερή ανάρκη. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να πούμε, δεν θα έλεγα όχι για κάποιους από αυτούς, αν τους είχε παραπέμψει η ΕΣΥΑ πριν από 2 χρόνια, πριν από 4 χρόνια, για τη στάση τους γενικά απέναντι στο μνημόνιο. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το δημοσιογραφικό χώρο, ας μην το ξεχνάμε. Ακόμη και σήμερα που συζητάμε, υπάρχουν συνάδελφοί μας που άγονται και φέρονται ως εκπρόσωποι θεσμών του εξωτερικού. Αλλά ακόμη και αυτό μπορεί να μην είναι επιλήψιμο πειθαρχικά. Η δική μου η αντίθεση έγκυται στο εξής, ότι εδώ και αρκετά χρόνια η δημοσιογραφία διολίσθησε σε μια απόλυτη αξιακή και ηθική παρακμή. Αρκετοί από αυτούς που παραπέμφθηκαν, αν όχι όλοι, είναι μέρος αυτής της παρακμής, αλλά δεν είναι η μοναδική υπεύθυνη. Και όλα αυτά τα χρόνια η ΕΣΥΑ ήταν αδιάφορη για όλο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι αδιαφόρησε για κάποιους από αυτούς, είναι ότι επικράτησε, και αυτό μπορεί στην επαρχία να μην είναι γνωστό, αλλά στην Αθήνα όπου δραστηριοποιείται, όπου είναι ο χώρος ευθύνης της ΕΣΥΑ, είναι γνωστό, η δημοσιογραφία των payrolls, η δημοσιογραφία της πίσω πόρτας, όπου οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι ενός συγκεκριμένου ρεπορτάζ ταυτόχρονα εμφανίζονταν να παίρνουν κρυφά, κρυφά και φανερά, τέλος πάντων, γιατί κάποιοι επέρονταν κιόλας, να μισθοδοτούνται από τα συγκεκριμένα υπουργεία, άρα εξυπηρετούσαν τις πολιτικές απόψεις του εκάστοτε υπουργού. Είναι οι δημοσιογράφοι που κουβαλούσαν DVD και συνεργούσαν σε εκβιασμούς ή σε απόπειρες εκβιασμού. Είναι οι δημοσιογράφοι που έκαναν όλα αυτά για τα οποία δικαιολογημένα ο κόσμος έβγαλε εναντίον τους συνθήματα. Και για να αφού λοιπόν αδιαφόρησε για όλη αυτή την κατάσταση και για όλα αυτά τα συνθήματα, η ΕΣΥΑ ευαισθητοποιήθηκε για το σύνθημα που τραγουδούσαν στο μετρό της Αθήνας το βράδυ της τελευταίας συγκέντρωσης πριν από το δημοψήφισμα, όλοι συγκεντρωμένοι. Ήταν οι συγκεντρωμένοι που τότε πρόσκειταν στο όχι, πρόσκειτο στο όχι, γιατί είχαν παρατηρήσει, και πράγματι ήταν κάτι ιδιαίτερα ενοχλητικό, ότι την εβδομάδα που είχε περάσει μεσολάβησε μια εκτεταμένη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης, και νομίζω δεν το επισημαίνει η ΕΣΥΑ, εγώ το επισημαίνω, ότι οι διαγραφέντες ή οι κατηγορούμενοι για διαγραφή διαχειρίζονται δημόσιες συχνότητες, τηλεοπτικές συχνότητες, άρα δημόσιες. Σωστά. Και άρα θα έπρεπε να έχουν επαυξημένη ευθύνη σε σχέση με το ρόλο τους. Είναι διαφορετικό κάποιος να ανοίξει ένα blog και να επιχειρεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να μην του δίνει και κανείς σημασία, και άλλο να διαχειρίζεσαι μια δημόσια συχνότητα πανελλαδικής εμβέλειας μεταχειριζόμενος όλα αυτά τα μέσα. Τώρα Γιάννη, ναι. Θα πρέπει να απλώς πούμε ότι επιμένω ότι είναι και λάθος εποχή για να γίνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ αργά και είναι αχρίαστες αυτές οι διαγραφές. Πόσο καιρό είχε πραγματικά να επιβάλει μια τέτοια διοικητική κύρωση το πειθαρχικό της ΕΣΥΑ? Το πειθαρχικό και τα πειθαρχικά γενικά των ενώσεων λειτουργούν. Εγώ μπορώ να πω για τη δική μας ένωση. Για την ΕΣΥΕΜ δηλαδή. Για την ΕΣΥΕΜ, ότι όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί και με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλη βάσανο επιχειρεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που προκύπτουν είτε από καταγγελίες είτε όταν δρά αυτεπάγγελτα, και με μοναδικό στόχο να προστατεύει το καταστατικό της, να προστατεύει τον κώδικα τιμής και διοντολογίας και να προστατεύει και το επάγγελμα, τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να προασπίσει. Αυτή είναι η δουλειά της Ένωσης Συντακτών. Δευτερευόντως και την κοινή γνώμη από κακούς συναδέλφους, τους οποίους όμως είτε κάποιος είναι μέλος της ΕΣΥΑ είτε δεν είναι μέλος της ΕΣΥΑ ή της ΕΣΥΕΜ, δεν του απαγορεύεται να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα. Και γι' αυτό θέλω να θέσω και μια δεύτερη προβληματική, γιατί άκουσα κάποιους να κατηγορούν την ΕΣΥΑ ότι στοχοποιεί απόψεις ή ότι να κατηγορείται με την έννοια ότι εκφράζει κάποια δημόσια εξουσία. Δεν είναι καμία δημόσια εξουσία, δεν είναι συνομιλητής η Ένωση Συντακτών του Δημοσίου, δεν είναι τεχνικό επιμελητήριο. Οι Ενώσεις Συντακτών είναι επαγγελματικές ενώσεις, έχουν πολύ συγκεκριμένο προορισμό, έχουν ελάχιστα μέλη,
σε σημείο που κάποτε έως και σήμερα θεωρείται προνόμιο, αλλά λογοδοτούν μόνο στα μέλη τους και σε κανέναν άλλον. Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για να κάνουμε ένα συνειρμό και μια σύγκριση, ας θυμηθούμε λίγο την ίδια περίοδο του δημοψηφίσματος, τα δύο μεγάλα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία της χώρας, τα πολυπληθέστερα, τα μαζικότερα, η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ, δηλαδή η μισή Ελλάδα, οι ηγεσίες τους κάλεσαν εκείνη την εβδομάδα, αυτό είναι η θεσμική εκτροπή, κάλεσαν σε μαζική ψηφοφορία υπέρ της μίας άποψης από τις δύο. Αυτό, κατά την άποψή μου, ήταν μια προβληματική λειτουργία. Και μάλιστα, αν θέλετε να μπούμε και στην ουσία, επειδή τα σωματεία αυτά κάλεσαν τότε στο ναι με κάθε κόστος, σήμερα, χθες, τα σωματεία αυτά ήταν στο δρόμο να διαμαρτυρηθούν για το ναι με κάθε κόστος. Δηλαδή, καλούσαν σε μνημόνιο με κάθε κόστος και τώρα συνεχίζουν να κάνουν απεργίες, καλώντας τα μέλη τους να αντιταχθούν στο μνημόνιο με κάθε κόστος, γιατί αυτό το κόστος το πληρώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι, αυτή τη σύγκριση πρέπει κάποιος να κάνει, αλλά και πάλι για να επιστρέψουμε στο πρωταρχικό, στο μείζον αυτής της υπόθεσης, η άποψή μου είναι ότι ήταν αχρίαστες, ενδεχομένως υπερβολικές και λανθασμένες ως προς την εποχή τους αυτές οι διαγραφές. Βέβαια, αυτό τι σημαίνει για τον κινηματογράφο? Πάρα πολλά προβλήματα εσωτερικά η ΣΥΑ. Ναι, ναι. Και η ΣΥΑ εδώ και πολλά χρόνια δεν μπορεί να εκλέξει προεδρείο. Τώρα γράφει αυτό. Πολύ διασπασμένες οι παρατάξεις. Ναι. Και ενδεχομένως να επενεργούν και διάφοροι άλλοι παράγοντες ανάλογα με το ποιος κάθε φορά έχει την διοίκηση στην ΕΣΥΑ. Δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί και αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο. Γιάννη, να κλείσουμε την κουβέντα μας ρωτώντας τελικά τι σημαίνει πρακτικά η εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης. Δεν σημαίνει τίποτα για τους διαγραφέντες. Όπως ξέρετε, έχει μια συνταξιδοτική ίσως επίπτωση. Πολύ μικρή επίπτωση σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα για κάποια από τα δικαιώματά τους, γιατί ως γνωστόν στην δικιά μας δουλειά η ιδιότητα του μέλους είναι συνυφασμένη με την ασφαλιστική υπόσταση ενός εργαζομένου σε κάποιο βαθμό, αλλά νομίζω ότι σήμερα πια που έχει καταρρεύσει και το ασφαλιστικό, πρακτικά δεν υπάρχει κάποια σημαντική επίπτωση. Μάλιστα, Γιάννη, σε ευχαριστώ αλλά πάρα είναι πολύ. Αλλά είναι κυρίως ψυχολογική και επικοινωνιακή. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να παρουσιάσουμε ένα αγαπημένο καλεσμένο. Δεν χρειάζεται να σας το συστήσουμε, διότι η προσφορά του στο θέατρο για μια σειρά χρόνων, δεν θα πούμε πόσα, αλλά όλοι ούτως ή άλλως τα μετράματα γνωρίζουμε λόγω της ουσιαστικής προσφοράς, ήδη καθιστά την παρουσία του γνωστή. Καλησπέριζουμε λοιπόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον κύριο Δάνη Κατρανίδη. Κύριε Κατρανίδη, καλησπέρα, σας καλωσορίσατε. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά κάθε φορά που μας συστήνεται μια παράσταση υπάρχει πάντα η διάθεση να δούμε τι καινούριο είναι αυτό το οποίο έρχεται επί σκηνής να απεικονίσει ίσως το ελληνικό γίγνεσθε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ίσως αυτό ξεδιπλώνεται και μέσα από μια σύγχρονη παράσταση, το κενό αυτό προσώπος, καθώς γράφτηκε μόλις το 2015. Ναι, είναι όντως ολοκαίνουργια πρόταση και συγγραφικά και σκηνοθετικά και υποκριτικά. Είναι το ολοκαίνουργιο έργο του Άκη Δήμου, γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Η δράση τοποθετείται στον Αύγουστο του 2015, ανάμεσα στο δημοψήφισμα και τις εκλογές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στις προσωπικές μας σχέσεις, τις κοινωνικές μας, τις πολιτικές. Παρόλο που η εισαγωγή του έργου και η παράσταση είναι με ένα μικρό συμβάν, ας το πούμε μια μικρή απρόπτη συνάντηση που έχουμε δύο από τους βασικούς ήρωες, γιατί είναι τέσσερις ήρωες της παράστασης, εκτός από την Παναγιώτα τη Βλαντή και εμένα, πρωταγωνιστούν η Ειρήνη Σταματίου και ο Διονύσης Χριστόπουλος. Πριν αρχίσει κάνει παράσταση, έχουμε μια τυχαία συνάντηση, ένα κλαμπ της Μαδρίτης, μια πρωτοχρονιά του 2014. Από εκεί και έπειτα αυτόματα μεταφέρομαστε στο διαμέρισμα της Αθήνας, όπου η Παναγιώτα Βλαντή, υποδιόμενη τη Λουίζα, έρχεται μετά από 20 χρόνια στην Ελλάδα ως διάσημη σχεδιάστρια μόδας πια που ζει στην Ισπανία, να συναντήσει το φίλο της στο Μύρονα, αλλά στο σπίτι του συναντάει μια νεαρή ηθοποιό, τη Μίλη, που υποδίεται η Ειρήνη Σταματίου. Όταν έρχεται το Μύρονας, εγώ δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, ο ένας κάνει μια έκπληξη πάνω στον άλλον, όπου τη μεγαλύτερη έκπληξη την επιφυλάσσει η Λουίζα, δηλαδή Παύλα Παναγιώτα Βλαντή, στο Μύρονα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζοντας ένα νεαρό Ισπανόφωνο που τη συνοδεύει, που σας είπα πριν για τον Διονύση Χριστόπουλο, και εκεί οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές. Και οι εκπλήξεις διαδέχονται μια την άλλη
τόσο που αντιλαμβάνω ήρωες και θεατές, ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν του και ότι, όπως έλεγε ο λαός και όπως λέει ακόμα, όπως έστρωσε θα κοιμηθείς. Ό,τι έκανε στο παρελθόν έρχεται και σε βρίσκει. Θα σε βρει μπροστά σου τελικά. Όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε για την παράσταση, κάτι το οποίο ήδη από την πρώτη σας τοποθέτηση σχολιάστε, το γεγονός δηλαδή ότι μεταφέρει την ζωή, τις σχέσεις, το ερωτικό ίσως παρελθόν ή εν πάση περιπτώσει ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στο χώρο και το χρόνο, μέσα στο σήμερα, με ό,τι επιπτώσεις έχει ίσως η κρίση και όλα αυτά τα δεδομένα στην Ελλάδα του σήμερα. Και αυτό φαίνεται να επηρεάζει σε έναν βαθμό και τους Σύριους και υπάρχουν σίγουρα και διάλογοι και τοποθετήσεις γύρω από αυτό, σωστά? Ναι, ναι, υπάρχει καταρχήν μια διάθεση χιουμοριστική και ένας σαρκαστικός λόγος του Άκη Δήμου, που δεν σαρκάζει μόνο τα πολιτικά δρόμενα και τα κοινωνικά, αλλά και την ίδια την προσωπική ζωή των ηρώων. Οι ίδιοι ήρωες αυτοσαρκάζονται και όσο και αν κάνουν χιούμορ που προκαλεί αβίαστα το γέλιο στο θεατή, διαπιστώνουμε ότι μέσα τους έχουν τις δικές τους δρόμες, έχουν τις δικές τους ευαισθησίες. Δεν είναι επιφανειακοί οι χαρακτήρες, θέλω να πω. Και υπάρχει βέβαια και ο σκεπτικισμός, διότι από ό,τι διαβάζουμε από το σχετικό δελτίο τύπου, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους που ξεκίνησαν έτοιμοι για όλα, αποφασισμένοι, και τελικά βρίσκονται στη μέση μιας διαδρομής και μάλιστα ματαιωμένοι. Αυτό δείχνει βέβαια και την εμβάθυνση τόσο του συγγραφέα όσο και στη σκηνοθετική απεικόνηση, αλλά φυσικά και στη δική σας ξεχωριστή εξαιρετική ερμηνεία. Να είστε καλά. Παρ' όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος ο Ρήγος εδώ, που έχει κάνει και τη σκηνοθεσία, βέβαια, που είναι και γνωστός για την ανατρεπτική του ματιά και προσέγγιση στα έργα, έχει καταφέρει, ενώ κυλάει παράσταση ανάμεσα στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη εικόνα, παρακολουθούμε εικόνες από την εξέλιξη και τη δράση που υπάρχει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέχρι τους δρόμους της Αθήνας. Αντιλαμβάνεστε αυτό πώς συνδέεται το εσωτερικό με το εξωτερικό, είναι ένας συμβολισμός του μέσα μας και του έξω μας. Βέβαια. Και νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να τα βλέπουν οι θεατές, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τελικά κάθε παιχνίδι που μπορεί να έχει τις δικές του εσωτερικές χαρές, που μπορεί να έχει την απόλαυση, το γέλιο, το φλερτ, την επιβεβαίωση, τελικά φαίνεται μέσα από αυτή την παράσταση να σπάει? Κοιτάξτε, δεν σπάει ακριβώς. Πάει να σπάσει, αλλά οι ήρωες, λίγο πριν το φινάλε, βρίσκουν το συνδετικό κρίκο που μπορεί να τους φέρει κοντά και να κάνουν μια επανεκκίνηση στη σχέση τους. Και εκεί είναι ιδιαίτερα ανθρώπινο, λέγοντας κιόλας ο ένας τον άλλο, ποτέ δεν είναι αργά. Ας το δοκιμάσουμε. Γιατί όχι. Νομίζω ότι θα πάρω τα λόγια σας και θα τα κάνουμε. Και πολλοί από εμάς θα πάρουν τα λόγια σας και θα τα κάνουν πράξη. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές έχει σημασία και η ουσία των πραγμάτων και μέσα από μια θεατρική παράσταση μπορείς να κάνεις πολλές υπαγωγές για τη ζωή. Και αυτά τα έργα συνήθως. Σε αυτά επιλέγετε να είστε παρόν. Ναι, και κάθε παιχνίδι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, όσο ομορφογενέ, πρέπει να το προσέχουμε, να αγαπάμε. Γιατί μας δίνει χαρά. Το παιχνίδι αυτό μας δίνει χαρά και μας κάνει να ξαναγινόμαστε νέοι και να ξανακάνουμε την καινούργια αρχή στη ζωή. Πρέπει να το προσέχουμε. Μην το πετάμε στην άκρη τώρα που κάναμε τη δουλειά μας και περάσαμε όμορφα. Πόσο ωραία και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία λέτε. Μακάρι να σας είχα εδώ τώρα, όπως και πέρυσι στο στούντιο, να τα λέγαμε απολαυστικά. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι συνυπάρχεται πολύ όμορφα θεατρικά και φέτος με την Παναγιώτα Βλαντή έχετε μια έτσι, εξαιρετική πορεία επί σκηνής. Έχουμε μια καλή χημεία θεατρικά, αλλά καταφέραμε εδώ και με τους δύο νεότερους τοπιούς να είμαστε ένα κουαρτέτο, σαν και αυτά τα κουαρτέτα της jazz, ξέρετε, που ενώ ο καθένας παίζει, έχει ένα δικό του σόλο, στην ουσία παίζουν όλοι μαζί ένα θέμα και δίνει χώρο και χρόνο ο καθένας για να σολάρει ο κάθε καλλιτέχνης. Είναι το μπάσο, είναι τα drums, είναι η κορνέτα. Και εδώ γίνεται μια πάρα πολύ ωραία σύνδεση. Όλη αυτή η παράσταση έχει αγκαλιαστεί από όλους μας. Και από το κείμενο του Άκη Δήμου, τη συνεργασία του Κωνσταντίνου Ρήγου, το σκηνικό και τα κουστούμια είναι της Αλεξίας Θεοδωράκη, η φωτισμή της Μελίνας Μάσχα, που είχα κάνει με τους ίδιους συντελεστές, είχα κάνει και τις σκηνές από ένα γάμο που είδατε πέρσι. Και τη μουσική έχει κάνει ο Φάνης ο Ζαχόπουλος. Και αν θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω για αύριο. Σήμερα, απόψε είστε στην Αλεξάνδρουπολη, σωστά? Είμαστε στην Αλεξάνδρουπολη, ναι. Αύριο στην Κομωτήρη είναι διπλή η παράσταση. Διπλή παράσταση, ναι, ναι. Μία στις 6.30 και μία στις 9 και 4 το βράδυ. Και έχω προσπαθήσει και το έχω καταφέρει, γιατί είχε απήχηση και σε όλες τις πόλεις, να έχω το δυνατότερο όσο γίνεται πιο χαμηλό εισιτήριο, λόγω των συνθηκών που ζούμε όλοι μας και το σέβομαι. Φρόντισα να έχω μια γενική είσοδο 13 ευρώ
και 10 ευρώ για τους φοιτητές, τους άνεργους και τα λοιπά, όλες τις κατηγορίες που ταλαιπωρούνται περισσότερο από εμάς τους υπόλοιπους. Είναι μια πολύ σωστή πράξη αυτή την οποία γενικότερα υιοθετείται, κίνηση, και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο ούτως ή άλλως σε μια επαγγελματική επιλογή, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να πιστεύω, καθώς είμαι και λίγο πιο ρομαντική, και στη μεγάλη σας αγάπη για το θέατρο και την ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και εξελίσσεται στο θέατρο, να έχει κοντά το κοινό ή το κοινό του, σωστά. Μα χάρη στο κοινό υπάρχουμε. Mm. Και γι' αυτό δουλεύουμε. Mm. Αν το ξεχάσουμε αυτό, είναι καλύτερα να σηκωθούμε να φύγουμε. Mm. Η αγάπη του κοινού, η εκτίμηση, ο θαυμασμός και το χειροκρότημα είναι που μας κρατάει στη ζωή. Και αν υπάρχουμε και αν μιλάμε τώρα, με ξέρετε μέσα από αυτή τη σχέση που έχουμε από τη σκηνή. Η μισή ζωή μου, εμένα, βεβαίως, όχι μόνο εμένα. Το είπα από την εισαγωγή μου. Ναι, είναι το θέατρο. Και πόσο σημαντικές παραστάσεις και με ποιους ανθρώπους. Και φροντίζω πάντα να συναντιέμαι από όλες τις γενιές και κυρίως και με νεότερους και παλιότερους, αλλά και τις ίδιες γενιές. Δεν κάνω διακρίση αυτό, γιατί θεωρώ ότι πάντα κάτι έχω να μάθω. Γιατί η συνάντηση με τις νεότερες και τις παλιότερες γενιές έχει ένα κέρδος για όλους μας. Και είναι λάθος να μην ακούμε τους νέους. Γιατί οι νέοι μπορεί να έχουν ανάγκη να ακούσουν από εμάς αυτά που δεν ξέρουν, αλλά και εμείς οι παλιότεροι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε από τους νέους αυτά που έχουμε ξεχάσει. Μάλιστα. Έτσι θα έρθουμε λοιπόν να σας απολαύσουμε με αυτή τη μαγική χρυσόσκορη που αφήνετε μέσα από το λόγο και να δίνετε στον χώρο. Και σας περιμένουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά και απόψε. Και θα αγκαλιάσουμε την παράσταση και αύριο. Να είστε καλά. Στο θέατρο. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Στις προτάσεις θεατρικού πολιτισμού θα περάσουμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, καθώς τη Δευτέρα 11 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση του κύκλου ομιλιών, ομιλίες διοργανώνει το Διπεθέ Κομωτινής. Το θέμα αυτή τη φορά είναι η Ρωμαϊκή Θράκη, με συνδιοργάνωση, συνδιοργανωτές, την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και ομιλητή, τον καθηγητή κύριο Δημήτριο Νικήτα, καθηγητή φιλολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λεπτομέρειες μας δίδει ευθύς αμέσως η πρόεδρος του ΔΠΘ, η κυρία Σοφία Μενεσελίδου. Σοφία, καλησπέρα, καλώς ήρθατε ακόμη μια φορά. Καλησπέρα, Βάσο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη εκδήλωση στον κύκλο εκδηλώσεων, τον επιμορφωτικό κύκλο εκδηλώσεων για την Ρωμαϊκή Κομωτινή, σε συνεργασία το ΔΠΘ με το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και την Εφορία Αρχαιοτήτων του νομού μας, έχουμε συνδιοργανώσει έναν σχεδόν ετήσιο κύκλο επιμορφωτικών εκδηλώσεων αφιερωμένων σε μια άγνωστη πτυχή της περιοχής μας, στη ρωμαϊκή μας διάσταση, τη ρωμαϊκή διάσταση της ιστορίας της Κομωτινής. Έτσι λοιπόν, μετά από τον κύριο Ντελιγιάννη, τον κύριο Διαμαντή Τριαντάφυλλο και την κυρία Άννα Μαστρογιάννη, τώρα τη Δευτέρα, στις 11 Απριλίου, έχουμε την ομιλία του κύριου Δημήτρου Νικήτα, είναι καθηγητής της μεταγενέστερης λατινικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα ομιλίας η Θράκη στην Ρωμαϊκή ποίηση του 4ου αιώνα μετά Χριστό. Μάλιστα, μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική είναι αυτή. Έτσι, και είναι πολύ περισσότερο βέβαια έχει ενδιαφέρον και η προσέγγιση, η οποία από την προσέγγιση θα διαφανούν πολλές πτυχές της συγκεκριμένης ενότητας. Ναι, κύριε Μέντες. Ναι, Σοφία. Έτσι. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε ότι όλος αυτός ο επιμορφωτικός κύκλος που έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να σας πω ότι γίνεται με αφορμή μία περιοδική έκθεση που, η οποία θα εγκαινιαστεί λίγο αργότερο, είναι έκθεση της Εφορίας Αρχαιοτήτων και αφορά τις Ρωμαϊκές Αρχαιότητες Κομωτινής. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια σταματούσαμε μιλώντας για την Κομωτινή, για την απαρχή ύπαρξη της Κομωτινής, ξεκινούσαμε από τον 4ο αιώνα και μετά, δίναμε πολύ μεγάλη έμφαση στο Βυζαντινό της παρελθόν, αλλά τελικά η περιοχή μας έχει και ρωμαϊκό παρελθόν. Έτσι λοιπόν η έκθεση που θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στην Άνοιξη
έχει ως κύριο έκθεμα μια κομμάτια από μια μαρμάρινη σαρκοφάγο μικρασιατικού τύπου του 3ου αιώνα μετά Χριστό και 4 μιλιάρια της Εγνατίας Οδού, τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασιών εξκαφής θεμελίων οικοδομής στην Εγνατία Οδό στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτή την έκθεση που σε λίγο καιρό θα εγκαινιαστεί, έχουμε έναν κύκλο εκδηλώσεων που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο και θα τελειώσουν τον Νοέμβριο του 2016 και μιλάμε για τη Ρωμαϊκή Θράκη, για διάφορες εκφάνσεις της Ρωμαϊκής Θράκης, αλλά για την Ρωμαϊκή πλέον διάσταση της περιοχής μας. Έτσι σήμερα, από τη Δευτέρα, θα δούμε τη Θράκη μέσα από τη Ρωμαϊκή ποίηση του 4ου αιώνα. Εξαιρετικά σημαντικά όλα αυτά, αν τα δούμε και μέσα από τις θεματικές οποίες αναφέρεται, από τον χώρο τον οποίο σε λίγο χρόνο θα εγκαινιαστεί. Είναι σημαντικό βέβαια κάθε φορά όλες αυτές οι ιστορικές καταθέσεις να υπάρχουν και να σηματοδοτούν την πορεία και των τοπικών κοινοτήτων. Τώρα, Σοφία, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο αφορά στο ΔΠΘ, αφορά στην παραγωγή του ΔΠΘ, η οποία φαίνεται να υλοποιείται και ολοκληρώνεται, υλοποιείται εδώ και καιρό, ολοκληρώνεται και θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο, σωστά? Τον Απρίλιο. Είναι ο γνωστός Μπακαλόγατος. Ή αλλιώς, ναι. Της Κακομοίρας. Της Κακομοίρας, ναι. Είναι νομίζω μια από τις πολύ σημαντικές στιγμές της χρονιάς. Ένα πάντρεμα της επαγγελματικής διάστασης του ΔΠΘ με τα ερεσιτεχνικά του νήματα, δηλαδή η σκηνοθεσία, η σκηνογραφία, τα κουστούμια, η μουσική θα είναι από επαγγελματίες και οι ηθοποιοί μας θα προέρχονται από τα ερεσιτεχνικά μας τμήματα. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ήδη για το παραγόμενο προϊόν. Θα έχετε κι εσείς ως θεατές την ευκαιρία 21, 22, 23, 24 Απριλίου να το θαυμάσετε, να το απολαύσετε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι θα γελάσετε με την ψυχή σας, σας το εγγυώμαι. Και επίσης θα θαυμάσετε μια δουλειά η οποία, ναι μεν ως προς τους ηθοποιούς τύπης είναι ερασιτεχνική, αλλά στην ουσία είναι επαγγελματική. Δηλαδή όλη η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που είναι ενήλικες, που έχουν αφήσει το χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο τους, τις δουλειές τους και έχουν καταθέσει την ψυχή τους εκεί μέσα υπό την καθοδήγηση των επαγγελματιών, νομίζω ότι θα μας δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη λαχτάρα, με επιθυμία να την παρακολουθήσουμε και αυτή την παράσταση. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για απόψε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και από το ΔΠΘ της Κομωτινής να περάσουμε στο ΔΠΘ των Σερών και να δούμε λεπτομέρειες από μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Το ΔΠΘ Σερών και το Μουσικό Εργαστήρι Σερών υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών παρουσιάζουν το έργο του Λευτέρη Αερόπουλου «Καλώς ήρθα τα φεντάδες». Τη Δευτέρα 11 Απριλίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις Σέρες. Πρόθεση αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό της πόλης απέναντι σε αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Για το λόγο αυτό το ΔΠΘ αλλά και το Μουσικό Εργαστήρι των Σερών καλεί τους πολίτες του Δήμου Σερών να στηρίξουμε την παρουσία και την προσφορά τους αυτήν την προσπάθεια. ΔΠΘ Σερών, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία αλληλεγγύης, προσκάλεσε το Μουσικό Εργαστήρι Σερών να παρουσιάσει το έργο του Λευτέρη Αερόπουλου «Καλώς ήρθα τα φεντάδες». Η παράσταση αυτή γίνεται στα πλαίσια των παραστάσεων, παύλα εκδηλώσεων που δίνει το ΔΠΘ Σερών σχεδόν κάθε χρόνο, με την διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης προς ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. Είναι γεγονός ότι προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε στους άπορους πολίτες μας και αν μη τι άλλο στην ήδη υπάρχουσα δομή του Δήμου που είναι η κοινωνική κουζίνα που εμφανίζει συνεχόμενες ανάγκες
Και η πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται από αυτή τη δομή και από την Αντιδήμαρχο, ώστε να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι σαν Δήμος και σαν ΔΥΠΕΘΕ στην προσφορά μας αυτή στους σεραίους δημότες μας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η προσπάθεια του ΔΥΠΕΘΕ πάντα έγκυται στο να προβάλλει το θεατρικό και το μουσικό δυναμικό του τόπου μας και πολύ περισσότερο σε, να δίνει βήμα σε σεραίους καλλιτέχνες καταξιωμένους στο χώρο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα παραπέρα και στο εξωτερικό, όπως είναι ο Λευτέρης Αερόπουλος. Την πλευρά μου θέλω να δηλώσω πανευτυχής για αυτή την συνέργεια και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί πραγματικά αντιπροσωπεύει αυτό που συμβαίνει στην πόλη, σε αυτό το κοινωνικό προσκλητήριο. Και το εργαστήρι, όπως ξέρετε, είναι αρρωγός πάντα τέτοιων θέσεων και απόψεων για να δημιουργηθεί αυτή η προϋπόθεση που θα φέρει το αποτέλεσμά της, να κερδιθεί δηλαδή η ίδια η ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστώντας την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΥΠΕΘΕ, τον Δήμαρχο, όλους τους συντελεστές που συμπράττουν από τους τεχνικούς και τους διοικητικούς που συμπράττουν σε αυτήν την συνέργεια, θέλω να μεταφέρω τις θέσεις και τις απόψεις και του Διοικητικού Συμβουλίου, που σημαίνει ότι η κοινωνία αντέχει, η κοινωνία είναι ηχηρά παρούσα και όλοι οι κοινωνικοί φορείς και οι μεμονωμένοι άνθρωποι που έχουν συστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι επιτελούν αυτή τη στιγμή ένα σπουδαίο ανθρώπινο έργο, γιατί στις σύγχρονες πολιτείες αλληλεγγύης πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες και επαρκείς κοινωνικές ομάδες για να δίνουν τη φροντίδα στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, που αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Στο φουαγέ του θεάτρου θα συγκεντρωθούν τρόφιμα μακράς διαρκείας αντί εισιτηρίου για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Όσοι λοιπόν θέλουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή μπορούν να προσκομίζουν τα παρακάτω αγαθά που θα αναφέρω στο χώρο των αστεριών. Από τρόφιμα, ελαιόλαδο διαφόρων τύπων, είτε είναι αγνοπαρθένο είτε σπορέλαιο, μας είναι χρήσιμα όλα. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως κονσέρβες, γάλα ευαπορέ, χυμή ντομάτας, μαρμελάδες, παστέλια τώρα για την νηστεία, από όσπρια, φασόλια, ρεβίθια, φακές, χυμούς, μπισκότα, μπάρες δημητριακών και κρουασάν. Από είδη ατομικής υγιεινής, σαμπουάν, σαπούνια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, είδη καθαρισμού και απορρυπαντικά. Στη συναυλία του Λευτέρη Αερόπουλου, καλώς ήρθα τα φεντάδες, θα παρουσιαστούν κύκλοι τραγουδιών, μεσογειακές και ελληνικές μουσικές, δραματοποιημένες συνομιλίες με Έλληνες συνθέτες, ποίηση θεάτρου, μουσική, λόγος και κίνηση. Μια αφηγηματική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, από το σύνολο λόγου και μουσικής και το εξαμελές μαθητικό σύνολο κιθαριστών κρουστών του Μουσικού Εργαστηρίου Σερών. Ο απόϊχος αυτής της θεωρητικής στήριξης είναι ότι ο λόγος, η μουσική και η κίνηση γεννήθηκαν σε αυτό τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Υπήρξαν σπουδαίοι άνθρωποι τους οποίους κληροδοτήσαμε και πήραμε αυτή τη μεγάλη κληρονομιά και πάτησα κι εγώ απάνω τους ως ένας από τους κληρονόμους αυτής της μεγάλης ύλης για να γράψω αυτό το τελευταίο μου έργο που λέγεται «Καλώς ήρθατε αφεντάδες». Μέσα από την ταπεινότητα των σχέσεων υπάρχει το Βυζάντιο, η αρχαιότητα, η τουρκοκρατία, η σύγχρονη Ελλάδα και βέβαια υπάρχει και η φωνή της ηθαγένειας, δηλαδή η λαλιά του Έλληνα. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, η άλλη σύνθεση αυτή, λόγου, μουσικής και κίνησης που θα παρουσιαστεί από το σύνολο λόγου και μουσικής του εργαστηριού αλλά και από το σύνολο κιθαριστών και κρουστών παιδιών δικών μας που θα βγουν για πρώτη φορά στη σκηνή και παρακαλώ θα παίξουν απ' έξω όλο το έργο,
Γι' αυτό λέω ότι είναι υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών αυτό που γίνεται. Ίσως είναι και πρωτόγνωρο, ας μην βάλω πλαίσια. Θα κάνουμε λοιπόν μια πρεμιέρα που θα πούμε μεσογειακές μουσικές, θα πούμε ελληνικές μουσικές, θα συνομιλήσουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό και θα προσπαθήσουμε να καταθέσουμε αυτή την εγγύηση που είναι η ελληνική συνείδηση, δηλαδή η ελληνική γλώσσα και η μουσική. Ευχαριστώ θερμά για όλους αυτούς που στήριξαν τις πρωτοβουλίες μου στη σύνθεση των λαϊκών αυτών χωρών και τραγουδιών, ένα-ένα τα μέλη του εργαστηριού και τα μεγάλα και τα μικρά. Ευχαριστώ τους χορηγούς που ήταν κοντά μας και που βέβαια είναι σημαντικό να έχουμε την Οικονομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κοντά μας. Συμβολικά, ναι συμβολικά, αλλά ουσιαστικά. Όπως επίσης και την επιχείρηση του Σάββατου Αργυρίου, συμβολικά βεβαίως. Και εμείς είμαστε κοντά σας συμβολικά, όπως συμβολικά είναι και η Πρόεδρος, όπως είναι και η Αντιδήμαρχος, όπως είναι και όλοι οι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να φροντίσουν την κοινωνική κουζίνα. Για ποιο λόγο? Για την ανέχεια που έχει η αξιοπρέπειά μας. Αυτό λοιπόν το κενό πρέπει να το καλύψουμε. Σας καλώ και εγώ με τη μεριά μου να είστε πολλοί τη Δευτέρα εδώ κοντά και να φέρετε αυτά που ανέφερε η Αντιδήμαρχος όσον αφορά τα τρόφιμα και τα είδη των τροφίμων, έτσι ώστε το παρόν που θα φωνάξουμε να είναι ηχηρό, να είναι μεγάλο, να είναι πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών μας. Και να πάμε να δούμε λεπτομέρειες που αφορά σε ένα κρούσμα δερματίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Επιβεβαιωμένα κρούσματα οζόδους δερματίτιδας εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Χαροπό του Δήμου Συντικής και σε περιοχές του Δήμου Βυσαλτίας. Όπως δηλώνει στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών Γιώργος Δάγκος. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα κρούσματα διαπιστώθηκαν πως είναι θετικά. Την προηγούμενη Δευτέρα μας ειδοποίησε κτηνοτρόφος από την περιοχή του Σχιστόλιθου πάνω στις ανεμογεννήτριες ότι είχε κάτι άρρωστα ζώα και επειδή είχε γίνει ενημέρωση με τα συμπτώματα που δείχνουν την κλινική εικόνα που δείχνουν τα ζώα, ενημέρωσε την υπηρεσία μας, πήγαμε δύο κτηνίατροι και διαπιστώσαμε ότι ήταν ύποπτα για ζώα δερματίτιδα. Έγινε δειγματοληψία, στάλθηκε στο εργαστήριο και την άλλη μέρα μας βγήκε και τα δύο ζώα που νόσησαν ήταν θετικά στην οζόδη δερματίτιδα. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ασθένεια πλήττει εδώ και πολύ καιρό περιοχές της χώρας μας, προκαλώντας τη μία θανάτωση κοπαδιού μετά την άλλη. Στην αρχή έχουμε παρουσιάζουν τα ζώα πυρετό, σιελόρια, οφθαλμικό έκρημα, ρινικό έκρημα και παρουσιάζονται οζίδια, δηλαδή κάτι κουρουμπαλάκια σε όλο το σώμα του ζώου, στο μαστό, πίσω στα γενετικά όργανα. Όταν δουν αυτά τα συμπτώματα, δηλαδή ειρηνικό έκρημα και οζίδια, να ειδοποιούν αμέσως, αλλά και με και οτιδήποτε παρατηρήσουν που τους προκαλεί μια υποψία, να μην διστάζουν να παίρνουν τον κτηνίατρό τους εκτροφής, γιατί όλοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν ιδιώτη κτηνίατρο να παρακολουθεί τη μονάδα τους, δηλαδή τον κτηνίατρο εκτροφής, ή αν δεν έχουν κτηνίατρο εκτροφής, να ειδοποιούν την κτηνιατρική υπηρεσία για να μπορούμε να κάνουμε την κλινική εξέταση. Η λοιμώδης οζόδης δερματίτιδα εξαπλώνεται με το τσίπημα κουνουπιού και ενώ δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, αν προσβάλλει έστω και ένα ζώο, τότε θα πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Η οζόδη δερματίτιδα εξαπλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι με τα έντομα, με οποιοδήποτε είδος εντόμων. Μπορεί ακόμα και αυτοκίνητα τα οποία έχουν πάει σε μονάδες οι οποίες είχαν προσβληθεί και δεν είχαν καλή απολύμαση να μεταφέρουν την αρρώστια, αλλά στην συγκεκριμένη περιοχή, εκεί που είναι, εκεί ψηλά, πιθανόν από έντομα, τα οποία μετέφεραν φορτηγά. Ξέρετε, ακριβώς σε ευθεία γραμμή κάτω σε ένα χιλιόμετρο είναι η εθνική οδός για τη Βουλγαρία. Ενδεχομένως κάποια έντομα πήγαν και να μόλυναν την εκτροφή. Η ασθένεια αυτή είναι καθαρά ζωονόσος, δεν είναι ζωοανθρωπονόσος. Δεν έχει κανένα κίνδυνο να προσβληθεί ο άνθρωπος από αυτή την ασθένεια. Ούτε και σε περίπτωση που φάει κρέας και σε περίπτωση που πιει γάλα. Τα πενιχρά ή μειωμένα βελάντια έχουν άμεσες επιπτώσεις και στις αγορές. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύεται στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και αφορά στην αγορά και στην αγοριστική κίνηση των Σερών.
Κοτόπουλο αντί για μοσχάρι, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αντί για επώνυμα και κυνήγι προσφόρων και εκτόσεων. Αυτό είναι το νέο μοντέλο του Έλληνα καταναλωτή που έχει αναδειχθεί από την εξαετή κρίση. Κάτι που έχει αποτυπωθεί και στη μηνιαία δαπάνη του μέσου καταλαθιού, η οποία έχει μειωθεί κατά 100 ευρώ. Πάρα πολύ. Όχι, όχι, δεν. Τις προσφορές συνήθως. Ναι. Και ό,τι είναι, το ανα... Δεν έχω, όχι, όχι. Φυσικά τις έχουμε μειώσει. Τι προϊόντα επιλέγετε, την πρώτη μάρκα, αυτή που ξέρετε, κοιτάτε για πιο οικονομικές λύσεις, τις προσφορές. Πάντα τις προσφορές κοιτάζουμε, ναι. Δεν έγινε κάποιο προϊόντα συγκεκριμένα, δεν πιστεύεστε πλέον την φίρμα. Όχι. Όχι, δεν, βέβαια. Δεν κάνω ψώνια εγώ, γιατί η γυναίκα μου περισσότερο πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπερδεύω πολύ με τα ψώνια. Δεν ξέρετε αν επιλέγει την πρώτη μάρκα, αν κοιτάει για πιο οικονομικές λύσεις, προσφορές. Τις προσφορές περισσότερο κοιτάζει. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτε άλλο. Συγκεκριμένα από 460 ευρώ που δαπανούσε μηνιαία το 2010 το μέσο νοικοκυριό σε είδη παντοπολίου, το 2014 η δαπάνη αυτή υποχώρησε στα 380 ευρώ, ενώ εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για νέα μείωση 5% το 2015, τότε το μηνιαίο καλάθι περιορίστηκε πέρσι στα 360 ευρώ. Αγοράζετε συγκεκριμένες μάρκες ρούχων? Όχι. Προτιμάτε τις τιμές? Ναι. Πόσο έχετε μειώσει τις αγορές σας μέσω οικονομικής κρίσης? Αρκετά. Αρκετά. Αρέσκεστε να αγοράσετε σε διαλογής ρούχα ή σε δεύτερης κατηγορίας? Και σε πρώτης και σε δεύτερης. Πάρα πολύ. Πόσο ποσοστό εννοείται? 60% και 70%. Αγοράζετε μάρκες ρούχων ή δεύτερης διαλογής? Μπα, αυτά που ξέραμε θα τα ξεχάσουμε όλα. Μάρκες και τέτοια, τέλος. Κατά πολύ λόγω της κρίσης κιόλας, οι γονείς μου δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αρέσκεις να αγοράζεις μάρκες ρούχων οι οποίες ναι μεν σε εξυπηρετούν, αλλά... Αν υπάρχουν λεφτά, ναι. Αλλιώς βολευόμαστε και με τα λίγα. Προσπαθούμε ελληνικά. Όσο γίνεται τα ελληνικά να επιλέγουμε. Όσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η δαπάνη σε αξία των οικοκυριών σε είδη παντοπολίου μειώθηκε, η δαπάνη ως ποσοστό επί των συνολικών αγορών των οικοκυριών όχι μόνο έμεινε σταθερή, αλλά και αυξήθηκε, έστω και οριακά. Το 2010 η δαπάνη σε είδη παντοπολίου αντιστοιχούσε στο 23,5% των αγορών του μέσου νοικοκυριού, ενώ το 2014 στο 26%. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 2,5 μονάδες. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πρόσφατη ετήσια έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ σε δείγμα 2.400 ατόμων από ολόκληρη τη χώρα. Με αυτή τη δύση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας, διότι ακολουθεί η εκδήλωση μνήμης για την ιδιανοκτονία των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης κατά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της περίοδου 1914-1918, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου. Στην σύγχρονη έφεση του Πνευματικού Κέντρου της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, με ομιλητή τον θεολόγο εκκλησιαστικό ιστορικό Ιωάννη Σιδηρά. Και αμέσως μετά εμείς θα συναντηθούμε για τα τελευταία νέα. Προς το παρόν χαίρετε.